Είμαστε η νέα δημοτική αρχή! Στις 19 του Μάη βάζουμε τα θεμέλια για ένα νέο Δήμο Αριστοτέλη. Από κάθε άκρη του Δήμου Αριστοτέλη είναι ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή φεύγει, μας αφήνει χρόνους. Είναι τιμή μου που ο Γιάννης ο Μίχος και το κίνημα ανάπτυξης μου ζητήσανε να πω δύο λόγια, να προλογίσω. Τους ευχαριστώ. Την Κυριακή δίνουμε την μητέρα των μαχών. Σας καλώ όλους από αυτή τη στιγμή και μέχρι την Κυριακή το βράδυ να μην εφησυχάσετε. Δέχτηκα ευχαρίστηση το κάλεσμα του κυρίου Μίχου να προλογίσω απόψε σε αυτή τη συγκέντρωση. Τον κύριο Μίχο δεν τον γνώριζα, τον γνώρισα τώρα. Σε αυτό το λίγο διάστημα που τον γνώρισα, διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν ευφυή νέο άνθρωπο, μορφωμένο και δραστήριο. Έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα ο κύριος Μίχος. Ο κύριος Μίχος έχει διάθεση να ενώσει τους κατοίκους που κάποιοι φρόντισαν να τους φέρουν εδώ που βρισκόμαστε. Ο τόπος μας πέρασε και περνάει απίστευτες στιγμές. Όλοι μας οι δήμαρχοι που περάσαμε, οι παλιοί, εγώ, ο κύριος Λαφόπουλος, φροντίσαμε και ο καθένας μας έβαλε το λιθαράκι του στην αναβάθμιση αυτού του τόπου. Την Κυριακή το βράδυ όλοι θα βρεθούμε ξανά σε αυτόν τον τόπο να γιορτάσουμε τη νίκη. Ο Γιάννης ο Μίχος έχει όραμα για αυτόν τον τόπο. Την Κυριακή το βράδυ θα επανέλθει η ηρεμία, η γαλήνη, η αγάπη, η ένωση όλων των, η ενότητα όλων των κατοίκων σε αυτόν τον τόπο. Ο Γιάννης Μίχος έχει πρόγραμμα. Θα αναπτυχθεί η περιοχή αυτή και μέσα από την ανάπτυξη θα έρθουν καινούργιες θέσεις εργασίας που ζητάμε όλοι. Είναι έξυπνος. Το έχω δει, το έχω διαπιστώσει. Πιστεύω ότι ο τόπος θα πάει πολύ μπροστά με τον Γιάννη τον Μίχο. Σήμερα εγώ θα σας μιλήσω και λίγο πολιτικά. Σήμερα βιώνουμε όλη η Ελλάδα μια οικονομική κρίση η οποία κάνει τα προβλήματά μας εδώ πιο έντονα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Εμείς εδώ έχουμε συμπολίτες μας που σύρονται στα δικαστήρια, φυλακίζονται γιατί διαμαρτύρηθηκαν ενάντια σε μια περιβαλλοντική καταστροφή. Έχουμε όμως και συμπολίτες μας που φοβούνται την εξαθλίωση της ανεργίας. Έχουμε και μια νέα γενιά η οποία έχει χάσει κάθε ελπίδα και όνειρο. Και το χειρότερο απ' όλα, έχουμε μια κοινωνία που δεν εμπιστεύεται κανέναν. Παρ' όλα αυτά ψάχνει για μια ελπίδα, μια ελπιδοφόρα κουβέντα. Ο καθένας, θέλοντας να επιβάλλει τη δική του άποψη, παραπλανεί, φανατίζει με στόχο να πολλώσει το κλίμα, να διχάσει την κοινωνία σε βαθμό που η κοινωνία να σταματήσει να σκέφτεται. Πολώνει την κοινωνία για να μην βλέπει τον αντίπαλο εκεί που πραγματικά είναι, αλλά να τον βλέπει στο γείτονα, να τον βλέπει στο συγχωριανό. Έχει δημιουργηθεί τα πάνω χρονιά ένα κλίμα σιωπής και τρόμου. Πού όμως οδηγεί αυτή η τακτική? Οδηγεί στη δημιουργία αντιπάλων, αντιπάλων πολιτών που ενώ έχουν τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον τους, γίνονται εχθροί.
Είμαστε η νέα δημοτική αρχή! Στις 19 του Μάη γυρίζουμε σελίδα. Κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Στέλνουμε στο σπίτι τους επαγγελματίες πολιτικούς που τα τελευταία 30 χρόνια φέραν τον τόπο μας στο χείλος της καταστροφής. Σε αυτούς που μας έχουν σε θα και θα και θα σαν επαγγελματίες μαυρογιαλούροι. Δεν δεχόμαστε τα σχέδια τους για τον τόπο μας. Δεν δεχόμαστε να ζούμε με το Διέρη και Βασίλευε. Γυρίζουμε σελίδα. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ενωμένοι. Δίνουμε ένα μάθημα δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τα νούμερα τους εφημερών. Σε αυτούς που κάνουν προεκλογικά έργα, ράβε ξύλωνε σε πλατείες. Και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα. Ξεκινάμε με μια νέα στρατηγική, με μια νέα πολιτική. Καταγράφουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καταγράφουμε τη διάρθρωση της απασχόλησης. Κάνουμε αναπτυξιακή μελέτη για κάθε χωριό. Δημιουργούμε ένα δήμο με την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια στο επίκεντρο. Ένα δήμο μπροστάρι στην κοινωνική πολιτική. Το πρόγραμμά μας, η πρότασή μας έχει 4 αναπτυξιακούς άξονες δράσης και ένα σημαντικό άξονα κοινωνικής πολιτικής. Ενοποιούμε την οικονομία της περιοχής στο σύνολο του Δήμου. Ο διχασμός με αυτά τα κηρύγματα μεσαλλοδοξίας, ο διχασμός έχει φέρει και την οικονομική καταστροφή στην περιοχή. Κάθο στα χωριά, με συμμετοχή σε δίκτυο ερασιτεχνικών θειάσεων για ανταλλαγή παραστάσεων, συνεργασία με οργανώσεις εθελοντικών διακοπών, ένα πλαίσιο κινήτρων και για πολιτισμό και για αθλητισμό, με ομάδα στίβου του Δήμου, με θερμοκήπια αθλητικά σε όλα τα χωριά, με ενίσχυση των υποδομών για τον αθλητισμό, για να μπορέσει η νεολαία μας να εκφραστεί. Αγαπητοί μου φίλοι, τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπήρξε καμιά στρατηγική για να πάει ο τόπος μπροστά. Ο τόπος μας είχε ένα φρένο, όλα ήταν σταματημένα. Ελάτε να πατήσουμε γκάζι στις 19 του Μάη. Αναβαθμίζουμε το κανάλι του Δήμου. Δημιουργεί ηλεκτρονικής εφημερίδας του Δήμου. Ολοκληρώνουμε τα έργα για το λιμάνι της Ουρανούπολης. Ολοκληρώνουμε τις επεκτάσεις οικισμών της Αμουλιανής και της Ουρανούπολης που μείναν στα χαρτιά τα τελευταία χρόνια ανέτεια. Διερευνούμε και επιλύουμε τα προβλήματα υδροδότησης. Εξοικονομούμε νερό για τη γεωργία. Δημιουργούμε αντιπληρημική και αντιπυρική προστασία. Αναβαθμίζουμε την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δημιουργούμε έναν δήμο μπροστάρι στην κοινωνική πολιτική, με κοινωνικό φροντιστήριο, με κοινωνικό ιατρείο για άπορους και ανασφάλιστους, με προληπτική ιατρική, με τεστ Παπα-Νικολάου και δωρεάν εξετάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις. Ενισχύουμε τους τοπικούς συλλόγους, ενισχύουμε το ανοιχτό σχολείο και τη διαβίου μάθηση.